Να σου πω κάτι. Μην αρχίσει. Έχει ένα ύφο. Καταρχήν είναι πολύ τσαντισμένο μαζί σου. Γιατί? Να το λύσουμε αυτό το θέμα. Γιατί μου έχει γίνει ήμου από προχθέ. Ναι, ναι, ναι. Γιατί έμαθε ότι πα να του φά. Δεν το συνηθίζει αυτό γρήγορα σαν αυτοβλού. Ότι πα να του πάρει γιολάντα διαμαντή. Του φά. Γιατί δηλαδή προσωπικότητα δεν έχουν τα κορίτσια. Τι? Προσωπικότητα δεν έχουν. Εγώ ερωτήσει. Άκου επιχείρημα που βρήκε. Είναι αλήθεια ότι α πούμε μετά από το γεγονό που είχε πάρει τη σύστη, ποιον άλλη είχε πάρει. Δύο φορέ έχει έρθει. Μία τη σύστη και τώρα τη γιολάντα. Τη Γιολάντα καταρχά δεν είναι εδώ, είναι στο Γουστόπουλο. Τέλος πάντων, ναι, είναι, ναι. Από σήμερα η Γιολάντα τι γίνεται, λέω ότι σκέφτεσαι καθόλου την τηλεόραση. Και εγώ νόμιζα θα πει όχι γιατί είμαι με το Βαγγέλη και λέει ναι, πάρα πολύ. Πλάκα κάτω που είπε γιατί καταρχά περνάτε καταπληκτικά και θέλω να δώσω και συγχαρητήρια στο Βαγγέλη για την εκπομπή του. Μα αυτό είναι το τελειωμένο θέμα. Έχετε υπογράψει, έχετε υπογράψει με τη Γιολάντα. Απλά νομίζω ότι μπορεί να την κάνει και μόνο του. Εντάξει, χαίρομαι πολύ να με. Και με τη Σύση όταν την πήρε, για καλό μας το παρουσίασε. Άντε, σας απελευθέρωσα. Ο καλύτερος άνθρωπος. Ναι, η Σύση καλά σου βγήκε. Ο Μουτσινάς όμως όχι τόσο. Πολύ, πολύ καλός. Ναι, αλήθεια. Σοβαρά. Δεν είπες ότι θα είσαι ειλικρινής από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι βγήκε πάρα πολύ καλό τώρα. Το τι ακριβώς σημαίνει, επειδή θέλεις να μου μιλήσεις για τα νούμερα της εκπομπής που ομολογουμένως δεν πάνε καλά. Δεν με πειράζει. Ναι, γιατί γι' αυτό μου λέει. Άστο να το πω. Δεν βλέπεις τα βίντεο. Για τη δική μου την εκπομπή, για τον λόγο ότι όλοι με ρωτάνε πώς πάει και οτιδήποτε άλλο. Και λέω ότι πραγματικά όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν, γιατί δεν θέλω να μπω στη διαδικασία τι συμβαίνει και να ψάξω πίσω από μαύρες κουρτίνες να δω αν υπάρχουν συνωμοσίες και όλα αυτά. Νομίζω δεν έχει κανένα νόημα. Γενικά και με ένας άνθρωπος που έχω χαρεί ιδιαίτερα από τα νούμερα τηλεθέασης. Όχι, δεν έχω χορτάσει γιατί είμαι ακόμα νέο. Νομίζω ότι πρώτα κανείς δεν χορταίνει. Απλά είναι ωραίο αυτό γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι πρέπει να κάνεις ξανά, ότι κάτι πρέπει να αλλάξεις, ότι πάμε και κάτι διαφορετικό. Εμένα δηλαδή αυτή τη στιγμή με δυναμώνει αυτό το πράγμα. Λέω θα το προσπαθήσουμε. Έχω ένα κανάλι που ευτυχώς με στηρίζει. Πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Είναι πολύ ωραίο να σε στηρίζει. Πώς είναι αυτό το πράγμα. Επέστε συνέχεια λοιπόν για τον Μουτσινά. Δεν θα απαντήσει σε αυτό. Εσύ ο Μουτσινάς τι πιστεύεις ότι. Ο Μουτσινάς νομίζω ότι είχε πάει με σχέδιο. Δηλαδή τον πρώτο μήνα ήθελε να πάρει την εκπομπή. Του έχει κρατήσει καθυστέρηση, αλλά περιμένω ότι μετά τα Χριστούγεννα, μόλις αρχίσει τον εισοδηματία, γιατί το ξέρεις, είναι ο μόνος Έλληνας που θα μοιράζει λεφτά. Πριν τα Χριστούγεννα ξεκινάει ο εισοδηματίας. Πριν τα Χριστούγεννα. Τι εισοδηματίας, τι είναι, καινούργια τηλεπαιχνίδια. Όχι, όχι, μετά, έχεις δίκιο, μετά, λίγο μετά. Κοίταξε, αδυσχημένο όνειμα. Να το που λες το ανασφάλιστος, σύνταξη για μια ζωή. Είναι το όνειρο κάθε Έλληνα, εισοδηματίας. Δηλαδή αυτό που θα κερδίζει θα είναι μια ζωή. Θα μπορεί να πάρει μέχρι και για 40 χρόνια, μπορεί να, το ανώτατο μπορεί να πάρει. Σύνταξη. Είναι 1.600 ευρώ το μήνα για 40 χρόνια. Σε 40 χρόνια που τα κόβετε, παλιά άνθρωποι. Μαγκίνε. Αυτό είναι. Αυτό. Δεν είναι μεγάλο κανάλι, είναι μαγκίνα κανάλι αυτό. 40 χρόνια. 40 χρόνια. Όλο τηλεπαιχνίδι. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι λοιπόν το τρομακτικό λοιπόν και πρώτα η διαδημένη με τους καλοτράμ μετά την και από την λοιπόν τέλος πάντων τι έπαθε ο Κυριακό που μου τρελάθηκε δεν τρελάθηκα για την Αΐτα μπορώ να κάνω πολλά πράγματα όπως για πάρτιση μπορώ να τη σκοτώσω. Για πάρτες μπορώ να τη σκοτώσω. Να σας πω ότι τα νέα μάλλον είναι το Δεκέμβρη. Αυτό το μήνα θα δώσουμε 2 αυτοκίνητα. Μου το είπε χθες ο Στέλης ο Μπρατσόλης. Ναι, θα δώσουμε 2. Κερδίστε λοιπόν με την ερώτηση ποια μέρα είναι αυτό το μήνα έχει γενέθλια. Ποια έχω εγώ. Παίρνε τάσεις και έρχομαι. Έχει μια τάση να καβαλήσει, δεν ξέρω γιατί. Κάτσε κάτω. Θα κάτσω εγώ από πάνω. Ελένη. Θα μου μάθεις το ανάποδο κούνημα. Να το κάνω. Μην αλληλογλυφόμαστε και μόνοι μας. Είναι τόσο γλύψιμο. Να το κάνω. Όχι. Εγώ που είμαι συνηθισμένη δεν το αντέχω. Ρίξε μου τώρα ένα κουλαράκι. Κάτσε να βάλω δάχτυλο. Τσιμένο. Βαθιά. Ναι, ναι, είναι βαθιά. Μα τι όμορφα που είναι. Γιατί όταν το πουλί είναι μεγάλο. Πω. Πιάστο όπως είναι, μην αφήνεις τίποτα. Μου έχει γαργαλίσει όλο τον εσωτερικό μου κόσμο και τον εξωτερικό. Βάλτε και κάτι στο σταματάκι, δεν κακό.
Κοιτάξτε, εσείς μην το φάτε ολόκληρο. Φάτε την ακρούλα. Να γίνει χαμός σήμερα το πέφτει. Να ολοκληρώσω, Ελένη. Μην με καβαλάς κι εσύ. Να καβαλάτε όλοι. Θα πάει η πίτσα σύννεφο. Αϊ, αϊ και φιέπρε, αϊ. Ε, λοιπόν, Βαγγέλη. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου κάνω ένα δώρο μια που είναι Άγιες Μέρες. Ναι. Σε έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και μου έχει μπει αυτή η πρότασή σου ότι κάπως οραματίζεσαι το πώς θα κάνεις την πρόταση γάμου. Πώς θα κάνω, μπορείς να το πασάρεις αυτό. Να κάνω μια πρόταση γάμου στο. Μπορείς να το πασάρεις. Μπορείς να μου κάνεις μια πρόταση γάμου. Να παίζω βιολί εγώ. Μάθε μου, εσύ πώς την έκανες εσύ. Γρηγόρη μου, σήμερα διάβασα στις εφημερίδες και συγκεκριμένα στο Εσπρέσο, αλήθεια, διάβασα και τα λοιπά, ότι βρέθηκε ένα φάρμακο που τη straight μύγα την κάνουν gay και από gay και μύγα μπορούμε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα μας. Έτσι, ήρθε πραγματικά η ώρα μας. Δέχομαι. Έτσι. Ναι, αλλά ποιος θα αρχίσει. Ποιος θα πάρει πρώτο στο φάρμακο. Ποιος θα πάρει πρώτο στο φάρμακο. Όχι. Όχι. Εσύ θα πάρει το φάρμακο. Εσύ θέλεις πρώτο. Λοιπόν, τι είδατε τώρα, γιατί το λίγο. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και καρτσάκια. Εγώ παπουτσάκια είδα. Νομίζω ότι τα παπουτσάκια πλέον τα έχεις δώσει. Οπότε πήγαμε στα καλτσάκια. Να σου πληρώσω πάρα πολύ. Θέλω να σε ευχηθώ καλές γιορτές. Καλή επιτυχία σε εκείνο το σκληρό βουνό που θα πας για σκι. Και το ανασφάλιστο. Δεν θέλω πραγματικά να μου λες. Δεν θέλω να μου λες ανακρίβεια. Γιατί αυτά θα μεταφερθούν στην τηλεόραση. Το ξέρω. Θα πούμε ότι ο Θεός πάει για σκι. Εγώ άμα πάω για σκι, καταρχάς θα γίνει χιονοστιβάδα. Χιονόμπαρα. Θα παρασύρω τις Άλπες και τα σκιατικά. Να είσαστε καλά, Βαγγέλη, και σε σένα. Αλλά θέλω, όχι. Θέλω πραγματικά να σου πω ένα θέμα. Ότι έχω ενοχληθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, έκανα μια ανασκόπηση στη ζωή μου. Ναι. Και συνάντησε εμένα μπροστά. Όχι. Και είδα ότι όλα τα Χριστούγεννα και τις Πρωτοχρονιές πηγαίνουν όλοι τη Λεστάρ, πηγαίνουν κάπου για σκία. Και εγώ δεν έχω πάει ποτέ. Ποιοι πάνε για σκία, αυτοί που ξέρουν, εγώ δεν ξέρω σκία. Ούτε εγώ ξέρω. Ναι. Και νομίζω ότι ξέρουν αυτοί που πάνε. Έχουν βογγίξει να πούμε τα βουνά, τα ελβετικά, κάθονται και ψήνουν κοκορέσια. Ξέρω εγώ τι κάνουν. Και θέλω να ζήσω λίγο αυτή τη λάμψη πριν μας πάρει εμπασχολητώσει την. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι γενικά έχω, έτσι έρχομαι εδώ και μου αρέσει πάρα πολύ να μιλώ μαζί σας, γιατί καταρχάς είστε πολύ ειλικρινές. Και χαίρομαι πάρα πολύ με την ειλικρινιά σας. Όσο για το παίζουμε ειλικρινές. Όχι, είσαστε ειλικρινές. Νομίζω ότι είσαστε πάρα πολύ ειλικρινές και σας ευχαριστώ γι' αυτό, Βαγγέλη. Εγώ ένα πράγμα θέλω ξανά να σου πω. Θέλουμε να διασκεδάσουμε. Εκπομπές που να διασκεδάζουμε. Ναι, αυτό μου το είπες και πριν. Μου το είπε και θέλει τι, να. Θέλει να ξαναδεί το γλέντι. Το γλέντι. Από τον Αρναούτογλου έχω μάθει να γλεντάμε. Ναι. Μου έχει λείψει φέτος και νομίζω σου ότι πρέπει να επιστρέψει. Σου υπόσχομαι ότι θα επιστρέψει και το ζήτημα είναι ότι εμένα μου ζητάει και ο κόσμος και θα ήθελα να το πω λίγο αυτό. Να ξαναπάρω την κάμερα και να βγω στους δρόμους. Ναι. Ζητάει ο κόσμος και να βλέπει πάλι κάτι. Θέλει και πράγματα. Δηλαδή, εμένα μου ζητάει πάρει την κάμερα και βγει στα χωριά. Πάρε και βγει ξανά και γύρνα εκεί. Κάνε κάτι διαφορετικό. Θέλουμε να κάνει κάτι άλλο. Ίσως γιατί και αυτά τα 5 χρόνια με βλέπουν κάθε χρόνο να κάνω και κάτι άλλο συνέχεια. Ίσως και αυτό θα είναι μια πρόταση. Να σου πω κάτι, τα χωριά που ήξερε δεν θα τα βρει, έχουν καεί τα περισσότερα. Σε αυτό είναι πολύ πικρό. Ναι, αλήθεια είναι. Πού πρέπει να πάω στον Αυσία πέμπτη πρωί. Είσαι καλεσμένο εκεί. Μετά του Σίμω. Όχι, είναι αφιέρα μα του Σίμω. Μετά του Σίμω. Συνεχίζω δεδομένα. Το θύμω. Πάει να γλιάσμαζε. Τι έγινε. Τρομερό. Εκεί να πάει το κακό. Η καρέκλα. Τι έγινε. Έσπασε η καρέκλα. Πάει καρέκλα. Και τι έγινε. Παιδιά μπήκε. Δεν γίνεται αυτό. Είναι φοβερό παιδιά. Είναι φαινόμενο. Λάτε να το δείτε. Ποιος έκανε αυτό το πράγμα στο Γρηγόρη. Θα επιζήσουμε.